ένα δικαστήριο με ένα βοσκό, ο οποίος πυροβόλησε μία ιερόδουλη, γιατί δεν τα βρήκαν στην τιμή. Δεν τα βρήκαν στην τιμή, ναι. Έτσι ακριβώς. Στην τιμή της ταρίφας. Για να πάμε. Πούμε ότι το περιστατικό συνέβη τον περασμένο Δεκέμβριο. Δεν ήταν η πρώτη φορά που... Μισό λεπτάκι, παιδιά. Κοιτάξτε εδώ τι κάνει το κοντρόλ. Και μετά σου κάνουν μήνυση. Λέει, ο Σκιαδαρέσης ζητάει τα λεφτά από τον Αστέρα Ραχούλας, γράφουν το κοντρόλ, και από κάτω ο Βοσκός δεν τα βρήκε τα ρήφα με αλλοδαπή πόρνη και την πυροβόλησε στην πλάτη. Εάν μου κάνει μήνυση εμένα, κυρία μου, εσύ το κοντρόλ, ποιος το έκανε. Μου κάνει μήνυση ο Σκιαδαρέσης, αν πας στο δικαστήριο. Θα πει οικογένεια έχω, κύριε. Τα ρήφα με αλλοδαπή, πυροβολισμό στην πλάτη και ο Σκιαδαρέσης από πάνω. Πείτε μου τώρα. Και Αστέρα Ραχούλας. Άντε να αποδείξει στο δικαστήριο μετά ότι δεν είσαι ελέφαντας. Ρε, θα με τρελάνετε σήμερα. Πάμε να σε ακούσουμε. Λοιπόν. Από τη χαρά του που γιορτάει θα κάνει. Θα μετά μα και τη σου κάνει τη μήνυση και τι θα πει μετά. Τι έπεσε στο δικαστήριο. Απειορίστηκε ο τίτλο σα. Φωτογραφία είναι. Πάμε. Να πούμε ότι δεν ήταν η πρώτη φορά που οι δυο του είχαν βρεθεί. Πρόκειται για ένα 40χρονο Βοσκό και μία 35χρονη Βουλγάρα. Ναι. Τη συγκεκριμένη στιγμή όταν είχε πάει στο σπίτι η κοπέλα, δεν συμφώνησαν για το χρηματικό αντίτιμο, με αποτέλεσμα ο Βοσκός να βγάλει μία καραμπίνα την οποία κατήχε παράνομα στο σπίτι και να την πυροβολήσει. Ο ίδιος, όπως είπε στην απολογία του, πυροβόλησε για εκφοβισμό, καθώς μαζί της ήταν, λέει, και ένας φίλος της Βούλγαρος, ο οποίος, όπως φαίνεται, έπαιρνε προμήθεια. Και επειδή ο ίδιος ανησύχησε ότι θα του έκαναν κάτι εφόσον δεν είχε να πληρώσει τα χρήματα που του ζητούσαν, τα 60 ευρώ, σκοπό είχε να πυροβολήσει για εκφοβισμό. Και όχι να την τραυματίσει στην πλάτη. Καταλάβαμε τι έγινε ακριβώς. Την πληροφορή τσούφελα εδώ με λιγότερα λεφτά. Το θέμα είναι ότι από ό,τι φαίνεται το δικαστήριο πείθηκε από τη δικαιολογία του 40χρονου και του επέβαλε ποινή φυλάκιση 4 ετών με αναστολή. Ο ίδιος άσκησε έφεση και αυτή τη στιγμή είναι ελεύθερος. Όπως είχε αποδειχθεί από το ρεπορτάζ στα γρήγορα, επειδή ακριβώς το ραντεβού πόσο να είναι, 20 λεπτά, 30 λεπτά maximum. Ανάλογα, τι έχετε. Τριλεπτού! Βοσκός είναι, πάει και παραπάνω. Εσείς έχετε την εμπειρία του Βοσκού, τώρα γιατί είναι αυτό. Γνωρίζω τι γίνεται πλέον. Κιόλα δηλαδή. Γνωρίζω τι γίνεται. Λάθος θέμα πιάσουμε. Μα πήγετε εμάς εδώ που είμαστε στην πόλη, γιατί έτσι. Θα μας τρελάνετε, κύριε Καμπίτση. Έχει τον καθαρό του αέρα, την καλή του διατροφή. Αναπολείται. Δεν αναπολώ, καλέ. Πολύ το περιμέναμε. Τέλος πάντων, ήθελα να πω ότι ο θήτης, ο φερόμενος και ο θήτης, ενδεχομένως και καλός να αφέθηκε ελεύθερος. Γιατί? Διότι είναι γνωστό ότι οι κοπέλες αυτές δεν φτάνουν έτσι από μόνες τους στον ενδυνάμει πελάτη. Κάποιος τις πηγαίνει. Ναι, και συνήθως αυτός που τις πηγαίνει δεν είναι μόνο απλά ένας οδηγός. Η ταβατζής. Εσύ ο μπράβος του ταβατζή. Αυτές οι λέξεις ακριβώς που χρησιμοποίησατε. Και έτσι πυροβολείς όποιον άνθρωπο βρεις μπροστά σου και την κοπέλα που πήγε να κάνει εκεί πέρα τη δουλειά της. Σε καμία περίπτωση. Κύριε, 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 δουλειά. Αυτό δεν είναι δουλειά, να πάρει καφέ σε μια σκάλα. Έχει, δεν αξίζει. Αν ήθελα να κάνει δουλειά, να πάρει καφέ σε μια σκάλα τώρα. Έλα, σε παρακαλώ. Όποιο δεν είναι νόμιμο, εκπονέτεται τον πυροβολά. Πραγματικά τα έθι σα έχουν εκπλήξει. Μια φλάκα μου κάνει. Να πυροβολείς έτσι ανθρώπου. Δεν είπε κανεί. Δεν είπαμε για πυροβολισμό. Βάζει λόγια στο στόμα μα. Βάζει λόγια στο στόμα μα. Δεν πυροβόλησε. Μα εμεί δεν είπαμε αυτό. Άλλο λέμε, άλλο λε. Ο κύριο Τζίφα είπα, ίσω καλώ να οθωώθηκε καθώ πυροβόλησε το επειδή ήταν μαζί τη ο προστάτη τη. Ναι, ο άνθρωπο που την προστατεύει τέλο πάντων. Γιατί όπω λένε δεν έχει προστάτη η πόρνη. Ναι, προφανώ. Γυναίκα ήταν. Μάλιστα. Αυτά συνεχίστε, κύριε Καμπούρη. Μάλιστα. Σήμερα κάτι έχει το πνεύμα εδώ μέσα. Κάτι. Η μέρα πρέπει να το έχει. Τι είπατε? Υγρασία έχει με όλα αυτά που γίνεται. Υγρασία, μάλλον έχουμε στο στούντιο, παιδιά. Υγρασία επηρεάζει τον εγκέφαλο, επηρεάζει τα κόκαλά σας, επηρεάζει τις αθρώσεις, επηρεάζει τον